Το οποίο αναφέρεται στις συγχωνεύσεις των όλων των ΦΟΣΔΑ της Ελλάδος. Εμείς θα ξεκινήσω από το εξής, ότι σαν Διανόχ ήδη έχουμε προχωρήσει, θα ενημερώσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση και η πρόθεσή μας είναι να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, διότι πιστεύουμε και θεωρούμε από την μέχρι τώρα εμπειρία μας ότι λόγω της νησιωτικότητας κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Να θυμίσω ότι το 2018 υπήρξε νόμος ο οποίος αναφερόταν στο συγκεκριμένο θέμα ότι όλοι οι νησιωτικοί δήμοι εξαιρούνται λόγω της νησιωτικότητάς τους από τις τωρινές συγχωνεύσεις. Συνεπώς, αυτός είναι ο σκοπός και η πρόθεση τον οποίο έχουμε. Κύριε Χρήση, αν ισχύσει αυτό, πρακτικά τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι η διοίκηση θα είναι στην γειτονική Λέσβο. Και εδώ θα πω το εξής, ότι πριν από μερικές μέρες, πριν ένα μήνα περίπου, ολοκληρώσαμε την συγχώνευση, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2022 με τη γειτονική Σάμο. Χρειάστηκαν 3 μέρες για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή το θέμα της νησιωτικότητας, γιατί ξέρετε ότι με τη γειτονική Σάμο δεν έχουμε καθημερινή συγκοινωνία. Χρειάστηκαν 3 μέρες για να μπορέσει ο διευθύνοντας σύμβουλος να μεταβεί στη Σάμο, να μπορέσει να ενημερωθεί για τα εκεί θέματα που έχουν με το ΧΙΤΑ και πώς εμείς θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τη Σάμο στο κομμάτι της Διανό και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της. Άρα λοιπόν η νησιωτικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα. Αντίστοιχες ενέργειες θα γίνουν και από την εταιρεία της Μυτιλήνης, ενώ έχετε μιλήσει, υπάρχει κάποια κοινή γραμμή? Όχι. Θεωρώ ότι η Μυτιλήνη, η Λέσβος, δεν πιστεύω ότι θα δεχθεί να μην προχωρήσει κάτι τέτοιο, αφού η πρόθεση είναι να είναι εκεί και η έδρα. Υπάρχουν όμως παρόμοιες ενέργειες σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ενημερωθεί ότι οι Δήμοι της Θεσσαλίας έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εγώ ήδη έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω και με την κυρία Ανθίπη Ζανάρα σήμερα, ώστε να κάνουμε κάποιες επαφές, ώστε και εκείνη να συνδράμει στην συγκεκριμένη ενέργεια και να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Είναι εύκολη η διοίκηση πλέον της εταιρείας με τα τωρινά δεδομένα, παρόλο που ο νόμος μέχρι εκεί που τον είχαμε διαβάσει δεν προέβλεπε καθόλου το πώς θα λειτουργήσουν τα συγκεκριμένα νησιά, δηλαδή η Σάμος, η Χίος κτλ. Ας μην ξεχνάμε ότι η Χίος είναι η μόνη η οποία στο Βόρειο Αιγαίο αυτή τη στιγμή έχει την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία και κατασκευάζεται στο ΧΙΤΑ στη Βέσα. Έχει κέντρο ανακύκλωσης, το ΚΔΑΗ, και πιστεύω ότι κανένα άλλο νησί αυτή τη στιγμή στο Βόρειο Αιγαίο δεν έχει όλες αυτές τις εγκαταστάσεις που έχουμε εμείς. Κύριε Χρήση, με αυτό το δεδομένο γιατί να μην είναι η έδρα στο Χίο? Διότι δεν έχει προβλεφθεί. Αν υποθέσουμε ότι θα πρέπει να αποφασίσουν οι μέτοχοι, τότε μπαίνει κάποιο άλλο κριτήριο για τα ποσοστά των μετόχων και πού θα είναι η έδρα της εταιρείας. Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι η συγχώνευση θα γίνει από την ΔΕΔΑΠΑΛ της Λέσβου, δηλαδή είναι η εταιρεία η οποία θα απορροφήσει τη Διανόχ στην προκειμένη περίπτωση. Τι χρονικό περιθώριο τώρα υπάρχει σε όλο αυτό? Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τις αρχές του 2025, ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, αν θυμάμαι καλά, περίπου μέχρι 31 Μαρτίου του 2025 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Και αυτό θα προχωρήσει ανεξάρτητα από το αν εσείς υποβάλλετε κάποιο είδους νομική ένσταση? Όχι, αν υποβάλλουμε δεν θα προχωρήσει. Δεν θα προχωρήσει, θα σταματήσει και θα περιμένουμε την εκδίκαση της και την απόφαση από το ανώτατο συμβούλιο.